αυτές τις ημέρες η αλήθεια είναι πως η υπερχρήση, η υπερχρησιμοποίηση απολυμαντικών, αντισηπτικών, χλωρίνης, καθαριστικών που, που κάνουμε όλοι, ταλαιπωρεί το δέρμα μας και αυτό μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες φθοράς του οργανισμού μας, έτσι δεν είναι, Κώστα? Ναι, ήδη τα χέρια μου δεν τα βλέπω καλά. Θα με βοηθήσει όμως ο γιατρός που έχουμε στο Skype. Κύριος Καζαντζής, είναι δερματολόγος, τον έχουμε σε σύνδεση μέσω Skype. Γιατρέ, καλησπέρα, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Και ζητούμε και συγγνώμη για την υπομονή σας, γιατί σας είχαμε αρκετή ώρα να περιμένετε. Ευχαριστώ. Τι γίνεται με τα χέρια μας? Τα έχουμε τρελάνει. Τα νιώθω λίγο σκληρά. Τα νιώθω λίγο ερεθισμένα. Είναι από το πολύ αντισηπτικό? Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η δερματολογική εταιρεία προτείνει στον πιο σωστό τρόπο καταπολέμησης του νέου κορονοϊού το κλασικό πλύσιμο των χεριών με χλιαρό νερό και σαπούνι. Και αυτό γιατί ο νέος ιός δομικά ένα εξωτερικό περίβλημα που λέγεται λύτρο και αυτό αποτελείται από λιπίδια και πρωτεΐνες. Έχει αποδειχτεί ότι όταν το σαπούνι και το νερό έρθει σε επαφή με αυτό το περίβλημα του ιού, τον καταστρέφει και στην ουσία τον εξουδετερώνει. Φυσικά πολύ χρήσιμα, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι και τα απολυμαντικά, τα αντισηπτικά, αλλά αυτά, όπως πολύ ορθά είπατε, τον τελευταίο καιρό γίνεται η αλόγιστη χρήση τους. Έρχονται πολλοί ασθενείς που χρησιμοποιούν για τα χέρια τους αντισηπτικά που δεν ενδείκνονται για την επιδερμίδα, ακόμη και αντισηπτικά απολυμαντικά που είναι για επιφάνειες οικιακής χρήσης. Έρχεται ο κόσμος που χρησιμοποιεί αντισηπτικά όπως είναι η χλωρίνη, που σε καμιά περίπτωση δεν είναι για την επιδερμίδα μας. Αυτό που προτείνουν οι δερματολόγοι είναι, όταν δεν έχουμε πρόσβαση φυσικά σε νερό και σαπούνι, να χρησιμοποιούμε αντισηπτικά με περιεκτικότητα σε ενόπνευμα πάνω από 70% που θεωρούνται αποτελεσματικά για την εξόντωση του νέου ιού. Όταν γίνεται αλόγιστη χρήση αυτών, μπορούμε να δημιουργήσουμε δερματικά εγκάβματα, δερματίτιδες ή αλλεργίες εξ επαφής, που δεν είναι καθόλου καλά για την επιδερμίδα μας. Μετά το αντισηπτικό, αν βάλω και μία κρέμα ενυδάτωσης χεριών, έχω λύσει το πρόβλημά μου? Αυτό είναι απαραίτητο, αν και ακόμη και γι' αυτό οι ιατρικές εταιρείες έχουν βρει σε εισαγωγικά τη λύση. Έχουν βρει αντισηπτικά που δίνονται σε συνδυασμό με ενυδατικές μαλακτικές κρεμούλες που είναι φιλικά προς την επιδερμίδα και με αυτόν τον τρόπο φυσικά μειώνουμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες του αντισηπτικού. Τώρα, κορονοϊός και δέρμα, τι γνωρίζετε οι ειδικοί μέχρι σήμερα για την επιβίωση του κορονοϊού στο δέρμα μας, στα χέρια μας, για τους τρόπους απαλλαγής από αυτόν, για την προστασία μας? Ποια στοιχεία έχουν προκύψει τις τελευταίες εβδομάδες, μιας και μιλούμε για μια καινούργια κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας? Το αντισηπτικό, όπως είπατε, η αλόγιστη χρήση του αντισηπτικού μάλλον μπορεί να δημιουργήσει και το αντίστροφο, το ανάποδο αποτέλεσμα από το επιθυμητό. Και αυτό γιατί στην επιδερμίδα μας υπάρχει ένας φραγμός, ένας αόρατος φράχτης λιπηδιακός, που προστατεύει την επιδερμίδα μας από εξωτερικούς βλαπτικούς παράγοντες. Όταν υπάρχει υπέρμετρη χρήση του αντισηπτικού, σκοτώνουμε αυτό το προστατευτικό φραγμό, δημιουργούμε σκασίματα, αμοιχές στην επιδερμίδα μας, υπάρχει ασυνέχεια του δέρματος και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση οποιοδήποτε παθογόνου μικροοργανισμού στην επιδερμίδα μας, όπως και ο κορονοϊός. Οπότε καμιά φορά η αλόγιστη χρήση οδηγεί και στο αντίστροφο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Έχουμε ακούσει ασθενείς που χρησιμοποιούν σε σουάρ για το στέγνωμα των χεριών, που και αυτό είναι αντένδειξη. Οι πετσέτες που θα πρέπει να στεγνώνουμε τα χέρια μας να είναι βαμβακερές, να μην είναι υφασμάτινες ή χάρτινες χειροπετσέτες. Όλα αυτά θα πρέπει να τα προσέχουμε. Τώρα εγώ που φοράω και γάντια και είναι πολύ σφιχτά και πολλές φορές νιώθω τα χέρια μου να έχουν υδρώσει από το εσωτερικό, ενδεχομένως προκαλώ κάποιο πρόβλημα στα χέρια? Μπορεί να δημιουργήσουμε εκζέματα ακόμη και με κοιτιάσεις όταν υπάρχει έντονη υγρασία εγκλωβισμένη για πάρα πολλή ώρα εντός των γαντιών. Και γι' αυτό το πρόβλημα υπάρχει λύση. Χρησιμοποιούμε πούδρες, είτε αντισηπτικές ή αποξηραντικές, που τραβάνε μέρος της υγρασίας χωρίς να δημιουργούμε πρόβλημα στα χέρια μας. Θα πρέπει πάντα τα αντισηπτικά που χρησιμοποιούμε, να το τονίσουμε, να είναι δερματολογικά ελεγμένα. Θα πρέπει, επειδή τα περισσότερα έχουν βάση το ενόπνευμα,
να ενδείκνονται για χρήση στην επιδερμίδα μας. Να προσέχουμε, γιατί πολλοί κόσμοι, σας είπα, χρησιμοποιεί αντισηπτικά οικιακής χρήσης στην επιδερμίδα του. Κάπου στο εξωτερικό άκουσα μάλιστα ότι πίνανε κιόλας από το στόμα αντισηπτικά, που απέφερε και τον θάνατό τους φυσικά. Θα πρέπει όλα αυτά να γίνονται πάντα με την συμβουλή του δερματολόγου. Σαφώς. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πολύ.